να χτυπάει η καρδιά της, να περάσει πάνω από το γιο και να τη δουν οι φίλοι της, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που την αγαπούσαν στην Κύπρο. Έτσι κι ας ήταν καλωδιωμένοι. Να είναι καλά που είναι εκεί το παιδί μου. Σας υπέρ ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Εμείς σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς και της ψυχής μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Να πούμε, Κιμ, ότι η Μαριάννα δεν γνώριζε ότι πάσχει από αυτή την ασθένεια. Εμφανίστηκε ξαφνικά, ενώ προετοιμαζόταν, μόλις είχε επιστρέψει από τους αγώνες της από την Ινδία, όπου πήρε και το δεύτερο μετάλλιο. Ένιωσε κάποια εξασθένηση κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και εκεί τελικά διαγνώστηκε εντελώς ξαφνικά ότι έχει τη συγκεκριμένη ασθένεια. Η οικογένειά της στην αρχή και η ίδια δεν θέλησαν να το μοιραστούν με τον κόσμο. Είναι, ξέρεις, αυτό το πρώτο σοκ που παθαίνει μια οικογένεια όταν μαθαίνει ότι το παιδί τους πρόκειται να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη ασθένεια. Και στην αρχή πάντα δεν γνωρίζεις και τι ακριβώς, σε περιμένει ακριβώς. Από ό,τι μας είπε ο πατέρας, μεταφέρθηκε στην Αγγλία. Η Μαριάννα στη συνέχεια άρχισε να μην μπορεί να περπατήσει, να είχε παράλυση. Μεταφέρθηκε στην Αγγλία, όπου οι γιατροί, όπως μας είπε και ο πατέρας της, τους είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα και ότι η ζωή της είναι μόνο για 20 μέρες. Ήταν μια πολύ δύσκολη εκεί, περίπτωση. Ακριβώς. Ήταν μια πολύ συγκεκριμένη ασθένεια. Το λεύκομα Hodgkin's, ακριβώς. Εγώ θέλω απλώς, αν μου επιτρέπεις, να διαβάσω κάτι που έχει γράψει η ίδια η Μαριάννα στο Facebook. Πριν πάμε να διαβάσουμε αυτό, να καλησπερίσω στην τηλεφωνική γραμμή τον προπονητή της, τον κύριο Φώτη Στεφανή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια δύσκολη μέρα σήμερα, πολύ δύσκολη, μετά από μεγάλο αγώνα, αγώνα ζωής. Δυστυχώς έχασε σήμερα τη μάχη με τη ζωή η Μαριάννα. Δυστυχώς, ναι, η Μαριάννα, όπως την γνώρισα, ήταν μια πολεμίστρια του όνειρου της και σήμερα προσπάθησε ακόμα μέχρι και τελευταία στιγμή να πετύχει το όνειρό της. Δυστυχώς έχασε τη μάχη. Όμως πιστεύω από εκεί που είναι θα συνεχίσει να παλεύει για όλους μας. Γιατί ήταν πάντα έτσι η Μαριάννα. Ένα παιδί που πραγματικά ήθελε και προσπαθούσε για το καλό όλο μας. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως τον πατέρα της Μαριάννας, εξέφρασε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, διότι είπε ότι ήσασταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της. Μαριάννα ήταν σαν να ήταν και δικό μου παιδί η Μαριάννα και αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω τον πόνο του Λουκά, καταλαβαίνω τον πόνο των δικών της ανθρώπων. Είναι σαν να έχασε ένα δικό μου άνθρωπο, τον πιο δικό μου άνθρωπο. Γνωρίζουμε ότι έτσι κι αλλιώς η σχέση του προπονητή με την αθλήτρια ή τον αθλητή είναι πολύ στενή, διότι είναι πολλές ώρες τις οποίες περνάτε μαζί, πολλά πράγματα τα οποία μοιράζεστε, χαρές, λύπες μαζί και είναι αυτός ο δεσμός που θέλει πολύ. Η Μαριάννα ήταν ένα ιδιαίτερος άνθρωπος. Είχα μια απίστευτη σχέση με τη Μαριάννα. Είχαμε μια καρμική σχέση με τη Μαριάννα, η οποία και πραγματικά πετύχαμε αρκετά πράγματα στο αθλητικό κομμάτι. Το παλέψαμε όσο μπορούσαμε και στο άλλο κομμάτι, αλλά δυστυχώς το χάσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι αυτές οι στιγμές. Να τη Μαριάννα με το χαμόγελό της και τον αγώνα της που έχει κάνει. Έτσι και έτσι να τη θυμόμαστε και όλοι μας. Αυτό το λαμπρό το χαμόγελο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στη φωτογραφία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να διαβάσουμε και αυτό που είχε γράψει. Να διαβάσουμε το κομμάτι που η ίδια αποφάσισε να δημοσιοποιήσει μέσα από την σελίδα της στο Facebook τον αγώνα που έδινε και να περάσει ένα μήνυμα προς όλους αυτούς που ίσως βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην ίδια θέση με την ίδια. Στη ζωή του κάθε ανθρώπου, λέει η Μαριάννα, έρχονται κάποιες στιγμές, σε άλλους πιο εύκολες και σε άλλους πιο δύσκολες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα δικό μου θέμα που έχω εδώ και αρκετό καιρό. Γιατί τώρα? Γιατί κάποια πράγματα είναι τόσο προσωπικά και δικά σου που είναι δύσκολο να τα μοιραστείς με όλους. Και ειδικά για μένα που ήμουν μια αθλήτρια του επίπεδου που ήμουν, ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί κάπου δεν θες να το παραδεχθείς. Το να είσαι άρρωστος δεν είναι ντροπή και κακό να το λες. Δεν το επέλεξα, απλά με βρήκε. Και με αυτή μου την κίνηση εύχομαι να βοηθήσω και άλλα άτομα να εκδηλώσουν το πρόβλημά τους και να το μοιραστούν. Έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, όμως εύχομαι για τα καλύτερα.
Εδώ που βρίσκομαι, τότε ήταν στο νοσοκομείο στη Γερμανία, δεν μπορώ να μπαίνω συνέχεια στο ίντερνετ. Ό,τι γράφω, δεν το γράφω για λύπηση προς τον εαυτό μου, αλλά για να δείξω πως στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό μην την ξοδεύετε τσάμπα και σε άχρηστα πράγματα. Κάντε όλα αυτά που ονειρεύεστε χωρίς να αφήσετε τίποτα ανεκμετάλλευτο. Ο δρόμος για τη νίκη του καρκίνου τελικά διαπίστωσα πως δεν είναι εύκολο. Όμως συνεχίζω τον αγώνα μου. Ευχαριστώ. Και λίγο αργότερα γράφει. Γεννήθηκα με φτέρα και δεν θα σταματήσω να πετάω για όσο ζω. Γιατί η ζωή είναι ωραία να την απολαμβάνει στο έπακρο χωρίς αναστολές για το μετά. Ανάλαφρα, ανέμελα, απλά ζήστε. Μάλιστα. Αυτό ήταν το κείμενο της Μαριάννας. Λοιπόν, Ρούλα, να πούμε ότι όλοι οι αθλητές, οι συναθλητές της ήταν στο πλάι της και κάνανε και μία μεγάλη καμπάνια για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν κάποια χρήματα ώστε η Μαριάννα να μπορέσει να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα που έδινε με τη ζωή, ο οποίος όπως και να έχει κόστιζε πολλά χρήματα, γιατί όπως ακούσαμε και τον πατέρα, όλα αυτά απαιτούν ταξίδια, απαιτούν γιατρούς και έχουν να κάνουν με πολλά έξοδα, δυστυχώς αναγκαστικά. Θέλω να μιλήσουμε με έναν πρωταθλητή της Κύπρου, τον Κυριάκο Ιωάννου, ο οποίος συμμετείχε και εκείνο στην καμπάνια για την στήριξη, την οικονομική της Μαριάννας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και εμείς σήμερα, κύριε Ιωάννου, ετοιμάζαμε μία, μαζί με εσάς δηλαδή, μία εκπομπή όπου θέλαμε και εμείς να συμβάλλουμε όσο μπορούμε σε αυτή την προσπάθειά σας να μαζευτούν κάποια χρήματα ώστε να μπορεί η Μαριάννα να συνεχίσει τον αγώνα της. Και λίγο πριν την εκπομπή μάθαμε τα πολύ δυσάρεστα. Δυστυχώς, μια φορά η ζωή παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια και στη Μαριάννα νομίζω έπαιξε το πιο περίεργο παιχνίδι. Να χάσαμε ένα άνθρωπο χαμογελαστό, ένα αγωνιστή της ζωής και αυτό το απέδειξε και μέχρι και την τελευταία στιγμή το πάλευε και έδινε όχι ελπίδα μόνο στον εαυτό της αλλά και σε όλο τον κόσμο ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, πρέπει να αποδεχόμαστε κάποια πράγματα που μας φέρνει η ζωή, τις δυσκολίες, τις αρρώστιες. Μαριάννα, ένας άνθρωπος που το απέδειξε αυτό, πάντα αγωνιζόταν, ήταν ένας χαμογελαστός άνθρωπος και δυστυχώς δεν της άξιζε αυτός ο άνεσος αγώνας, αλλά το πάλεψε. Έχασε τη μάχη τη ζωή. Εμείς τη θυμόμαστε πάντα, την έχουμε στην καρδιά μας, το χαμογελαστό προσωπάκι της. Κοιτάξτε, να δώσουμε κουράγιο στην οικογένειά της και σε όλους τους συγγενείς που πραγματικά χάσαν ένα άγγελο από τη ζωή. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να θυμόμαστε αυτές τις στιγμές που έχουμε κι εμείς εδώ κάποιες φωτογραφίες και βλέπουμε τώρα από τη Μαριάννα αυτό το χαμόγελο, αυτός ο θετικός άνθρωπος που δυστυχώς έχασε τη ζωή. Αυτό νομίζω ότι, τόσο νωρίς. Ότι πρέπει να μείνει σε όλους μας αυτό το χαμόγελο, γιατί η Μαριάννα αυτό ήτανε και επειδή την είδα και πρόσφατα, ακόμα αυτό το χαμόγελο το είχε ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της. Δεν ήθελε κανένα να τη λυπάται και αυτό πρέπει να συνεχιστεί και να μείνει χαραγμένο σε όλους μας το χαμόγελο της Μαριάννας και να δίνει και κουράγιο σε όποιον δοκιμάζεται από αυτό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι αυτό. Απλά δυστυχώς όλοι μένουν με ένα γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος, γιατί σε αυτή τη μικρή ηλικία να πρέπει να φεύγει από την ζωή έτσι άδικα. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς. Εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτά. Λοιπόν, είναι αυτό που μένουν όλοι με ένα γιατί, έτσι.
Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Είναι ένα γιατί, ένα νέο κορίτσι με ένα λαμπρό μέλλον, μια αγωνίστρια στον αθλητισμό, αλλά τελικά και στη ζωή, σε αυτή τη πολύ μικρή, τρυφερή ηλικία των 23 ετών. Αυτή την περίπτωση της Μαριάννας μας την υπέδειξε και η πηγή Δεβετζή, την οποία είχαμε καλεσμένη εδώ την περασμένη εβδομάδα, η οποία γνώριζε τη Μαριάννα από κοντά. Έχουν αγωνιστεί μαζί, γνωριζόντουσαν, και η πηγή Δεβετζή ήταν και εκείνη μία από τις αθλήτριες οι οποίες τη στήριζαν και προσπαθούσαν να βρουν τρόπο και δρόμο να βοηθηθεί η Μαριάννα, και την έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, πηγή. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ήθελα να βγω να μιλήσω. Το μόνο που θέλω να πω είναι τη συλληπιτήριά μου στην οικογένεια. Αυτό μόνο. Εντάξει. Μόλις έχω φτάσει στην Αλεξανδρούπολη και το πληροφορήθηκα τώρα. Εντάξει. Ακούτε. Ναι, σ' ακούμε, πηγή. Αυτό, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Κουράγιο και δύναμη. Ναι, νομίζω ότι πρέπει όλοι τώρα να είστε πολύ κοντά στους γονείς της Μαριάννας, γιατί ναι, αυτό θα ήθελε και εκείνη, γιατί εκείνοι είναι τώρα που πρέπει να δώσουν τον αγώνα της ζωής τους. Είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται. Απλά όταν έχεις πολλούς ανθρώπους δίπλα σου... Μπορούν να με πάρουν τηλέφωνο, ό,τι χρειαστούν. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας σήμερα.